Βασίλισσα της Αγγλίας. Δεν ξεκινάω από το σπίτι αυτή τη φορά. Ξεκινήσω από εδώ. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαι στο ferry boat. Απέναντι είναι ο Φιλιάγκος. Εμείς πάμε με τα κόκκινα τα πλοία στη Θάσο. Δεν ξέρω όσοι με ξέρετε. Okay, όσοι δεν με ξέρετε, έμενα χρόνια στη Θάσο μόνιμα. Δούλευαν και οι παρεγονείς μου και έχω τελειώσει και λύκειο. Δεν έχει σημασία όμως, για όσους το ξέρετε, για όσους δεν το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο χωριό μου. Αυτά λοιπόν, οπότε τα λέμε κάθε εδώ. Πράγματα για τη Θάσο. Το νησί είναι περίπου γύρω στα 100 χιλιόμετρα και κάτι, όλη η περιφέρεια, ο κύκλος του νησιού δηλαδή. Όταν ξεκινάς από Κεραμωτή και φτάνεις το πρώτο χωριό που είναι τα σχετικά ενωλημένας, που είναι η πρωτεύουσα, ή αλλιώς Θάσο Στάσου, όπως το λένε εδώ πέρα οι ντόπιοι. Οπότε σαν Θάσος να έχεις το μυαλό σου ενωλημένος. Σε περίπτωση που φύγεις από Καφάλα και περάσεις απέναντι, το πρώτο χωριό που συναντάς είναι ο Πρίνος. Το ferry boat από το Πρίνο, από Καβάλα για Πρίνο, κάνει γύρω στη 1 ώρα και 1 τέταρτο περίπου, και από το Κεραμωτή για Λιμένα κάνει περίπου γύρω στα 45 λεπτά. Τα πιο γνωστά μέρη του νησιού είναι ο Λιμένας, που ουσιαστικά είναι το κέντρο και πρωτεύουσα, και αμέσως μετά είναι ο Ποτός, που είναι από την άλλη πλευρά, μετά τα λιμενάρια. Σε περίπτωση που θέλεις να περάσεις από Καβάλα και έχει απέναντι η λεωφορεία, έχει πολύ τακτικές επικοινωνίες, οπότε μπορείς να μεταφερθείς όπου θέλεις. Έχει και λεωφορεία που κάνουν και τον κύκλο του νησιού αρκετά συχνά δρομολόγια και τα εισιτήρια που έχουν αφήνει. Αν σε περίπτωση θέλετε να πάτε οπουδήποτε, λεωφορείο θα πάρετε από το κέντρο, δηλαδή από τα κτέλ που είναι στο Λιμένα. Από εκεί και μετά, θάλασσες και παραλίες. Έχει πολύ ωραίες και εξαιρετικές θάλασσες. Γενικά όλο το νησί, οπουδήποτε και να πας, δεν θα σας. Δεν θα σας δεις πόλεις, γιατί είναι πραγματικά όπου καθίσεις και όπου κοντοσταθείς στη Θάσο έχει καταπληκτική θάλασσα για να κάνεις πάνω. Από την πλευρά του Λιμένα είναι η Σαλιάρα, είναι ο Παχής, είναι το πρώτο βαθύ. Βέβαια είναι θέση αυτοκίνητο και μηχανή, γιατί είναι λίγο μακριά σχετικά και έχει χωματόδρομο να πας και είναι λίγο κοντράκυλο το έδαφος. Αλλά έχει και άλλες παραλίες που μπορείς να πας πολύ κοντά στο κέντρο, που είναι εξαιρετικά όμορφες. Επίσης, δρομολόγια και ferry boat έχει αρκετά συχνά και αρκετά τακτικά, και από τον Πρίνο Καβάλα, Καβάλα Πρίνο, και από Κεραμωτή Λιμένα, Λιμένα Κεραμωτή. Επίσης έχει πολύ τακτικές συγκοινωνίες, κτέλ, τις οποίες σε φέρνουν αντίστοιχα από τον Πρίνο στη Λιμένα ή από την Καβάλα στην Κεραμωτή. Βέβαια είναι λίγο δύσκολη φάση με τα δρομολόγια να τα συγχρονίσεις, γιατί εάν δεν έχει ανταπόκριση, συνήθως αυτό είναι για τα πιο βραδινά δρομολόγια, κάνει κάποια στάση στη Χρυσούπολη. Βέβαια έχει και απευθείας, με το που φτάνει η Χρυσούπολη φεύγει κατευθείαν το επόμενο ή φεύγει το ίδιο λεωφορείο, αλλά αυτό κυρίως το χειμώνα, όχι τόσο πολύ το καλοκαίρι. Έχει το καλοκαίρι πάρα πολύ τακτικές συγκρινήσεις, οπότε δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου. Και εννοείται δε στέρι είναι πολύ φθηνά. Τώρα τα εισιτήρια κυμαίνονται 3 με 4 ευρώ. 3 ευρώ είναι το σίγουρο, σε κάποιες ναυτιλιακές είναι 4, σε μία ναυτιλιακή είναι 4. Αυτό έχει αλλάξει τώρα φέτος. Οπότε από Λιμένα έρχεστε, Λιμένα Κεραμωτή, Κεραμωτή Λιμένα έρχεστε με 3-4 ευρώ ανάλογα ποιο πλοίο θα πάρετε. Και από Καβάλα έρχεστε γύρω στα 4,70, θυμάμαι καλά, είναι περίπου το τέτοιο. Το φοιτητικό εισιτήριο είναι γύρω στο 1,60 περίπου, αλλιώς νομίζω είναι 2 ευρώ και κάτι το εισιτήριο το κανονικό. Εννοώ από Πρίνο
από πριν ο Γιαλιμένα και αντίστοιχα παρόμοιες τιμές βγαίνει και αν θα περάσετε μέχρι την Κεραμωτή με λεωφορείο και μετά να περάσετε μέχρι την Κεραμωτή. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αυτά. Νομίζω είπα αρκετά. Τώρα κοντεύουμε, φαίνεται από πίσω φτάνουμε σχεδόν. Έχουμε γύρω στα 10 λεπτά ακόμα περίπου. Δεν σας κουράζω άλλο. Γεια σας. Εδώ πίσω είναι τα πλοία, εδώ αριστερά είναι το κτέλ, βλέπετε ότι είναι ακριβώς απέναντι το ένα από το άλλο. Οπότε με το που κατεβείτε παίρνετε και το λεωφορείο και πάτε όπου θέλετε ή εκεί που έχετε κλείσει. Τώρα, όπως φεύγει το λεωφορείο από εδώ και βγαίνει προς το κεντρικό, από τα αριστερά πηγαίνει προς Χρυσή Αμμουδιά, Ποταμιά, Παναγία και από εκεί και από την άλλη πλευρά πηγαίνει προς Πρίνο, Ραχώνη, Λιμενάρια, Ποτό και από εκεί. Ακριβώς από την απέναντι πλευρά, όπως βλέπεις το νησί, είναι η νότια πλευρά. Στην νότια πλευρά είναι τα Κίνηρα, είναι η Αστρίδα και εκείνες οι περιοχές. Από εκείνη την πλευρά είναι και η Γκιόλα που σας είπα. Τώρα δεν μπαίνω κέντρο, πάω από την άλλη πλευρά. Κατευθύνομαι τώρα, εδώ είναι το Φέλας, είναι το λιμάνι εδώ απέναντι. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα ferry boat, φαίνονται εδώ. Και εδώ απέναντι ακριβώς από το λιμάνι έχει μια καφετέρια, έχει ανοίξει. Είναι από τις καινούργιες σχετικά, έχει 2 χρόνια που έχει ανοίξει περίπου. Είναι το Φέλας, μπορεί και 3 να έχει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφο εδώ πέρα να βλέπεις το λιμάνι. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι το καινούργιο το λιμάνι, το τελευταίο που έχει γίνει. Όσο περπατάς και μπαίνεις προς το κέντρο, δηλαδή όπως μπαίνεις στα ferry boat και πηγαίνεις προς τα αριστερά, είναι το κέντρο. Όσο πιο κεντρικά μπαίνεις, έχει άλλα 2 λιμάνια. Έχει το παλιό το αρχαίο λιμάνι, το Καρνάγιο που είναι κάτω. Έχει το λιμάνι το πιο πρόσφατο που είναι το κλειστό, που παρκάρουν τα καϊκιά, τα ιστιοφόρα που έρχονται το καλοκαίρι και τα σχετικά. Και έχει και το νέο λιμάνι, το ανοιχτό, τη Μαρίνα, την ανοιχτή, που παρκάρουν τα πλοία που έρχονται από την Κεραμωτή. Όταν είχα πρώτο έρθει αυτό το ξενοδοχείο που βλέπετε εδώ, ήταν ένα ερείπιο.
Τώρα έχει γίνει ένας εξαιρετικός χώρος, το βράδυ έχει μουσική, φωτίζουν φώτα και τα σχετικά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάνα μου. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά είναι το παλιό το λιμανάκι, θα το δείξω τώρα, να το. Είναι εδώ που σας είπα τα ψαροκάικα και αυτά εδώ, εδώ τα καΐκια. Είναι το παλιό το λιμάνι και αν συνεχίσεις ευθεία το φτάνεις μέχρι το παλιό το καρνάγιο, το αρχαίο λιμάνι δηλαδή. Έχει ένα κλεισάκι πάνω ψηλά, έχει θεά όλο το λιμένα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Αν και από την πλευρά που είναι ο λιμένας έχει δέντρα και δεν φαίνεται πολύ καλά. Να τώρα εδώ πέρα περπατάω. Λοιπόν, όμορφη σαν περιοχή ο λιμένας και γενικά η θάσος σαν νησί είναι όμορφο. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολη περίοδος, συνήθως ανοίγει μετά τις 20 του μήνα. Δηλαδή τώρα έχουμε 4 Μαΐου, μετά τις 15-20 θα αρχίσει να ανοίγουν όλα τα μαγαζιά, δηλαδή τα πιο πολλά beach bar, παραλίες είναι όλα κλειστά. Είναι δηλαδή πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Κυρίως είναι οι ταβέρνες που είναι ανοιχτές, που δουλεύουν σχεδόν όλο τον χρόνο, άντε να κλείνουν 1-2 μήνες. Τα μαγαζιά, τα κλαμπ και αυτά που δουλεύουν με τους ντόπιους εδώ πέρα και αυτά αν έχει κάποιο πάρτι, κάποιο γυμνάσιο, κάποιο λύκειο θα ανοίξουν, αλλιώς μετά αν δεν έχει κόσμο δεν ανοίγουν κιόλας. Είναι λίγο περίεργη φάση. Αλλά μετά τις 15-20 του Μάη αρχίζει και έχει εδώ πέρα κόσμο. Είναι ωραία δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία. Γεμίζουν τα στενά, όλα τα πάντα, τα ξενοδοχεία, καταλήμματα, όλα είναι full και είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι όμορφα και φθηνά. Είναι πολύ φθηνά σαν νησί. Τώρα επειδή μένω χρόνια, μιλάω και λίγο πολύ σαν ντόπιος, γιατί την έχω ζήσει και χειμώνα και καλοκαίρι και full σεζόν και όχι και έχω δουλέψει κιόλας και έχω δει πως είναι και με και χωρίς κόσμο. Αυτό το vlog θα βγει λίγο διπορικό, επειδή ξέρω αρκετά πράγματα για εδώ, λόγω του ότι έχω μείνει χρόνια, οπότε σας έχω πει νομίζω αρκετές πληροφορίες περί το πού να πάτε και τα σχετικά. Εάν σε περίπτωση σας άρεσε το συγκεκριμένο, θα ήθελα να το ξέρω, για να σας πω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το αναλύσουμε περισσότερο ή να δείξουμε και περισσότερες εικόνες, γιατί τώρα ήρθα για δουλειά. Οπότε ήρθα και θα φύγω σύντομα, οπότε δεν πρόλαβα να δείξω σχεδόν τίποτα. Αν και έχω πάρα πολλές όμορφες εικόνες να δείξω, γιατί έχω τραβήξει πάρα πολλά ωραία πράγματα και με drone και πολλά άλλα. Και εδώ είναι λαϊκές τέχνες, είναι τα μαγαζάκια που μπορείς να ψωνίσεις πράγματα, καπέλα, ρούχα, μπλούζες, μαγνητάκια. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα επιστρέψουμε καβάλα, τελειώσαμε, πήραμε τα πράγματα που θέλαμε. Επιστρέφτηκα τον γιατρό, τελείωσα, κάναμε τις δουλειές που είχαμε να κάνουμε και σιγά σιγά επιστρέφουμε. Λοιπόν, και από εδώ τελειώνει. Αν και πάει ένα μικρό γεια μέσα στο κέντρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Κάντε subscribe που με βοηθάει, κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση, να το δουν οι φίλοι σας και θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε καλά. Thank you.